Τα podcast της Athens Voice. Σταμάτης Κρυμιζής, ένας από τους σημαντικότερους διαστημικούς επιστήμονες. Ο μόνος που έχει μέχρι στιγμής επισκεφτεί με όργανα που έχει δημιουργήσει όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Συζητάει με τον Μάκη Προβατά για όλη του την διαδρομή από το 1962 έως το 2021, περιγράφοντας την κάθε αποστολή σε αυτή την εκπληκτική πορεία της επιτόπου εξερεύνησης των πλανητών από τον άνθρωπο. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Πια έχουμε το Mariner το 4 που πήγε στον Άρη, με το Mariner το 5 που πήγε στην Αφροδίτη και με τα Explorer 33 και 35 που ήταν τα πρώτα που έγινε και δορυφόρος Σελήνης το 35. Ποια είναι η ανακάλυψη που, αν σταματήσουμε σε αυτές τις τρεις πριν προχωρήσουμε, που λέτε αυτό που ανακάλυψαν που ανακαλύψαμε συνολικά ή μέσα από τα δικά μου μηχανήματα, δεν το περίμενα, δηλαδή με εντυπωσίαση, υπάρχει αυτή η ανακάλυψη να σας ευνηδίασε να μην την περιμένατε, που να την έκανε τα όργανά σας? Η ανακάλυψη ότι το φεγγάρι δεν έχει μαγνητικό πεδίο, υπήρχαν υποθέσεις ότι ήταν ένα μικρό σώμα, ότι δεν έχει δυναμό στο κέντρο, δεν είναι αυτός ο ρευστός σίδηρος στο οποίο λειτουργούσαν ρεύματα για να δημιουργήσουν. Αυτό δεν ήταν, ήταν επιβεβαίωση, αν θέλετε, θεωριών. Αυτό που ήταν πιο σημαντικό ήταν η ανακάλυψη ότι η Αφροδίτη δεν είχε μαγνητικό πεδίο. Πλανήτης που είναι σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τη Γη και υποτίθεται ότι θα μπορούσε να είχε ένα μαγνητικό πεδίο και παρά τα αυτά δεν είχε. Βέβαια η Αφροδίτη δεν περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα γύρω από τον άξονα της όπως περιστρέφεται η Γη και ο Άρης. Ο Άρης ήταν μεγαλύτερη έκπληξη που δεν είχε μαγνητικό πεδίο, γιατί έχει μια μέρα, σχεδόν 26 ώρες, παρόμοια με τις Γης. Όλοι περιμέναν ότι θα είχαμε μαγνητικό πεδίο και επομένως θα είχαμε και ζώνες Van Allen γύρω από τον Άρη και απεδείχθη δεν είχαμε τίποτα από αυτά. Και άρχισε, ας πούμε, και δημιουργούνταν μια ένα σώμα γνώσης που λέγει ότι δεν είναι τόσο απλό να έχει ένας πλανήτης ένα μαγνητικό πεδίο. Και πρέπει να κοιτάξουμε πώς στην πραγματικότητα γίνεται. Και αυτό είναι μια ερώτηση η οποία βέβαια συνεχίστηκε με τις εκτοξεύσεις προς τον Άρη, προς τον Δία και προς τον Κρόνο. Και βέβαια με το Voyager 1 περάσαμε και από εκεί και από τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα και ανακαλύψαμε ότι τα μαγνητικά πεδία είναι πολλών γεύσεων και καθένα έχει οι δικές του ιδιαιτερότητες και αυτό που νομίζαμε επί δεκαετίες στη Γη ότι το δυναμό είναι αυτό που δίνει το παράδειγμα του μαγνητικού πεδίου και ότι η Γη έχει δυναμό, ο ήλιος έχει δυναμό και αυτό. Δεν είναι το, και νομίζω ότι το καταλαβαίναμε, δεν είναι τόσο απλό. Και ακόμη και σήμερα η θεωρία του δυναμού που πριν 60 χρόνια θεωρείται ένα από τα μοντέλα τα οποία τα ξέραμε καλά και τα βάλαμε στο ράφι και τα χρησιμοποιούσαμε, ακόμη δεν είναι δυνατόν να εξηγήσει κανείς όλες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και σκέφτομαι ότι, και το λέω για τους ακροατές, ότι μιλάμε για αυτούς και για την Αφροδίτη βέβαια και η Γη προφανώς και ο Άρης και η Αφροδίτη και η Σελήνη, μιλάμε για αυτούς που λέμε εσωτερικούς πλανήτες, έτσι. Ναι, είναι οι γείτονές μας, τις οποίες υποτίθεται ότι καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα από τους απότερους πλανήτες, τους γιγάντιους πλανήτες. Και βέβαια αυτό γύρει και την ερώτηση τώρα κατά πόσον καταλαβαίνουμε όλους τους εξωπλανήτες πλέον που έχουν ανακαλυφθεί, που άρχισαν οι ανακαλύψεις τους στη δεκαετία του 90. Και ορισμένοι από αυτούς είναι πολύ κοντά στον ήλιο τους, όλοι είναι μακριά και λέμε, ξέρω εγώ, αυτό το κριτήριο της λεγόμενης κατοικήσιμης ζώνης
που σημαίνει ότι είναι σε μια θερμοκρασία η επιφάνεια, η ατμόσφαιρα του πλανήτη, του εξωπλανήτη, όπου το νερό μπορεί να είναι και στερεό και υγρό και αέριο, δηλαδή θερμοκρασία σαν της γης. Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό όταν ο πλανήτης περιστρέφεται γύρω από το δικό του ήλιο σε 20 μέρες, ο χρόνος του δηλαδή είναι 20 μέρες, είναι τόσο κοντά που ξέρουμε τώρα ότι οι ύλοι έχουν αυτές τις τρομερές εκρήξεις που πετάνε τεράστιο σώμα πλάσματος και ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να καταστρέψει και την ατμόσφαιρα και τη βιολογική δραστηριότητα κτλ. Τι σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι στην κατοικήσιμη ζώνη, εάν στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει βιολογική δραστηριότητα ένεκα της ακτινοβολίας? Όλα αυτά είναι, θα έλεγα, είναι σκέψεις οι οποίες προέρχονται από τη γνώση μας του μαγνητικών πεδίων των πλανητών, τις αποστάσεις, τη δραστηριότητα του ήλιου και όλα αυτά που είναι συγκριτική πλανητολογία, συγκριτική αστρονομία, που βλέπει κανείς άστρα ήλιους διαφόρων θερμοκρασιών, διαφόρων ιδιοτήτων και εξωπλανήτες με διαφορετικές αποστάσεις και κατά πόσο μπορεί να υπάρξει βιολογική δραστηριότητα. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι πολύ πολύ απλό. Σε αυτή τη δεκαετία η μόνη διαμάχη, ο μόνος ανταγωνισμός, συναγωνισμός, και τα δύο στέκουν ως λέξη, μια που μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες και Σοβιετική Ένωση, ήταν μόνο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Σοβιετικής Ένωσης? Είχε μπει κάποιος τρίτος παίχτης, δηλαδή η Κίνα ίσως, η Ευρώπη? Η Ευρώπη θα μου φαινόταν ίσως είχε μπει κάποιος. Βέβαια η Ευρώπη προσπαθούσε να συνέλθει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμη. Αλλά είχε μπει κάποιος παίκτης εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε άλλος παίκτης. Τώρα βέβαια υπάρχουν άλλους παίκτες. Η Κίνα είναι ισχυρό, θα έλεγα ο δεύτερος πιο ισχυρός παίκτης. Γιατί είχε ένα τεράστιο διαστημικό πρόγραμμα και φαίνεται από τις δραστηριότητές τους να κάνουν τον δικό τους διαστημικό σταθμό με ανθρώπινα πληρώματα. Κάναν τώρα την πρώτη τους αποστολή στον Άρη και προσεδάφισαν ένα rover στην επιφάνεια, ρομποτικό, το οποίο θα κινείται και τα λοιπά. Δηλαδή έχουν ένα σοβαρό και πολύ διάστατο πρόγραμμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα κοιτώντας, μια που και ο τίτλος του podcast είναι 1962-2021, 59 χρόνια επιτόπου εξερεύνηση των πλανητών, κοιτώντας πίσω, πώς το βλέπετε αυτό, ότι πριν από 55 χρόνια και πριν από 59 χρόνια και πριν από 54 χρόνια, το 67,
συμμετείχατε σε τέτοια πράγματα, πώς σας φαίνεται? Δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο πρωτόλια η ερώτηση, αλλά ξέρετε, όλοι εντυπωσιαζόμαστε εδώ στη μικρή ζωή μας που δεν έχει τέτοια, κατά διάνοια τέτοια επιτεύγματα. Κοιτάμε πίσω και λέμε, κοίτα να δεις, τότε συνέβη αυτό. Κοιτώντας εσάς αυτά τα επιτεύγματα που είναι γραμμένα οριστικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι, δηλαδή δεν θα υπάρχετε εσείς 100, 200, 500, 1000 χρόνια και θα συνεχίζουν να είναι καταγεγραμμένα αυτά τα επιτεύγματα της δεκαετίας του 1960 ως ιστορικά. Πώς τα σκέφτεστε τώρα κοιτώντας πίσω? Κοιτάω πίσω και βλέπω πόσο πρωτόγωνα ήταν τα όργανα μας, πόσο περιορισμένες οι μετρήσεις που κάναμε, πόσο πρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς την τεχνολογία μας, και συμμετέχω και σε μια ομάδα που κάνουμε την μελέτη για την διαστρική αποστολή, η οποία θα εκτοξευθεί μετά που θα έχω φύγει εγώ από τη γη, το 2030 περίπου, αλλά προσπαθούμε να βάλουμε όλη αυτή τη γνώση που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία σχεδόν 60 χρόνια και να ρωτήσουμε τις ερωτήσεις του τι θα κάναμε για να απαντήσουμε τα πραγματικά ερωτήματα από ό,τι ξέρουμε τώρα και τι όργανα θα πρέπει να σχεδιάσουμε και σχεδιάζουμε για να κάνουμε τις πιο τέλειες τις μελλοντικές παρατηρήσεις. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι, αχ, τι σπουδαίοι που είμαστε και τι κάναμε τότε και τα λοιπά. Απλώς λέω, τι απλοϊκοί που είμαστε που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι κάνουν, προσπαθούσαμε να κάνουμε επειδή είχαμε αυτή την άγνοια. Και τι θα κάναμε αν αρχίζαμε αυτήν την αρχή τώρα με αυτά που ξέρω? Είναι αυτό που λέει ο λαός, η στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Ναι, αλλά απ' την άλλη, αυτό που λέτε το απλοϊκή είναι αυτό που λέμε holy simplicity, αγία απλότητα, έτσι, δηλαδή ναι. Δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν υπήρχε αυτή. Βέβαια. Γι' αυτό να... δηλαδή κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε ναι. πίσω. Αυτό είναι το βασικό. Και πάλι, αυτά που κάνατε, ας πούμε το 76 αργότερα, θα κουβεντιάσουμε σε ένα επόμενο podcast ίσως για τα Voyager, ήταν απλοϊκά. Και τα Voyager ταξιδεύουν. 45 χρόνια μετά έχουν βγει από το ηλιακό μας σύστημα και πηγαίνουν. Δηλαδή θέλω να πω, πάντοτε θα υπάρχει σε σχέση με το μέλλον το holy simplicity, η αγία απλότητα. Βέβαια. Έτσι, τι να πω, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και εκείνη τη στιγμή, και αυτή είναι και η τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω, ποια νιώθετε, ενώ στο ξεκίνημα του πρώτου podcast είχατε πει ότι είχαν προηγηθεί οι Σοβιετικοί, το βάζω εν είδη ξανά ανταγωνισμού επιστημόνων και επιστημονικών επιτευγμάτων και ερευνών, νιώθατε πια ότι είχατε πάρει το πάνω χέρι σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση επιστημονικά? Αυτό το καταλαβαίναμε από προς το τέλος της δεκαετίας του 60, ναι. ας πούμε. Και, όπως σας είπαμε, την πρώτη μου επίσκεψη στην πρώην Σοβιετική Ένωση που είδα τι μου έδειξαν τα ηλεκτρονικά τους, κατάλαβα κατευθείαν πόσο πίσω ήταν και ότι τα επιτεύγματά τους δυστυχώς θα έμεναν στάσιμα βασικά. Και αυτό συνέβη διότι δεν είχαν τις υποδομές ή την τεχνολογία που εξελίσσονταν ραγδαία στη Δύση. Γιατί δεν αντέγραφα τα δικά σας, δηλαδή με τον τρόπο φαντάζομαι. Μα προσπαθούσαν, ναι, είχαν το. Ναι, θέλω να πω, όπως το λέω για τους ακροατές τώρα, όπως σας καλούσαν εσάς, κάτι που είναι εντυπωσιακό για την εποχή, ότι καλούσαν έναν κορυφαίο επιστήμονα του διαστημικού προγράμματος των ΗΠΑ, προφανώς καλούσατε και εσείς Σοβιετικούς. Ναι, οι οποίοι θα βλέπαν ότι αυτό που έχετε εσείς είναι πολύ πιο εξελιγμένο. Μου λέτε ότι προσπαθούσαν να τα αντιγράψουν, έτσι. Ναι, βέβαια. Ο Βαν Άλεν είχε καλέσει τις εκπροσώπους της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας στο εργαστήριο, τα είδαν όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι, επειδή βλέπεις κάτι, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το αναπαραγάγεις. Πώς θα κάνεις, ξέρω εγώ,
τρανζίστρους που είναι, έχουν ορισμένες ιδιότητες που μπορεί να γίνονται μόνο σε μια εταιρεία η οποία το έχει δοκιμάσει, έχει τα μηχανήματα, όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Το να βλέπεις κάτι δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις, να το αντιγράψεις. Μπορείς να σου να λέγεις μακάρι, γιατί αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν τότε οι κατάσκοποι, είμαι σίγουρος, από τις δύο πλευράς ήταν η λεπτομέρεια, να αντιγράψουν τα κυκλώματα και τα διαγράμματα τα οποία έδειχναν όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά στο τέλος έφτανε το γεγονός ότι, στο γεγονός ότι έπρεπε να έχεις αυτό το αντικείμενο, αυτό το τρανζίστρο, αυτό το διόδιο, η αντίσταση αυτού του είδους, ξέρω εγώ, το συμπυκνωτή με αυτές του είδους ιδιότητες, το οποίο να μπορεί να αντέξει, ξέρω εγώ, τους κραδασμούς της εκτόξευσης, να σπάσει, να διαλυθεί. Όλα αυτά παίρνει εις βάθος τεχνολογία με μεγάλη ευρύτατη βιομηχανική βάση για να τα κάνει κανείς. Γι' αυτό που προσπαθούσαν είναι να πάρουν όχι μόνο τα σχέδια, αλλά να κλέψουν και τα προϊόντα. Δηλαδή, αφού έγιναν όλα αυτά λοιπόν και ήρθε και το Explorer 33-35, εμφανίστηκε πάλι η NASA και σας είπε ετοιμαστείτε για το επόμενο. Δηλαδή ξεκινήσαμε σήμερα όταν μετά τον Άρη σας είπε η NASA ετοιμαστείτε για την Αφροδίτη. Πώς έγινε και ποιο θα είναι το επόμενο το οποίο θα το κουβεντιάσουμε την επόμενη φορά? Το επόμενο είναι λεγόταν Explorer 47, Explorer 50, που ήταν να αρχίσουμε να μελετάμε την μαγνητόσφαιρα της Γης και το περιβάλλον της στο διάστημα σε μακρινές αποστάσεις και να δούμε πώς γίνεται να εναλλάσσεται το μαγνητικό πεδίο του ήλιου με της Γης, πώς γίνεται η διασύνδεση, πώς τα ηλεκτρόνια πάνε από μια θερμοκρασία 10 ηλεκτρονικά βόλτ σε 10 εκατομμύρια ηλεκτρονικά βόλτ και ξεπερνάνε το ατσάλι, όλα αυτά τα λεπτομερή, οι λεπτομέρειες της βασικής φυσικής που πρέπει να μάθει κανείς πώς λειτουργούν. Και μετά βέβαια άρχισε η φιλοδοξία για τις μεγάλες αποστολές, που ήταν το Voyager 1 και το Voyager 2.
Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν στο επόμενο podcast με τον κύριο Σταμάτη Κερμιζή. Ξαναλέω εδώ στα podcast της Athens Voice με τίτλο 1962. 2021, 59 χρόνια επιτόπου εξερεύνηση των πλανητών. Είναι μαγευτικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Εννέα πλανήτες. Εννέα διαστημικά ταξίδια με τον Σταμάτη Κρυμιζή. Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.